Με διαδικασίες εξπρές που θα διαρκούν λίγες ημέρες, θα μπορούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων να τα μεταβιβάζουν μετά από αγοραπολισία, όπως ορίζει το νέο πλαίσιο που τίθεται σε ισχύ και το οποίο πρεσβεύει τον ηλεκτρονικό τρόπο μεταβίβασης έναντι του παραδοσιακού χειρόγραφου τρόπου που απαιτούσε διαδικασίες που διαρκούσαν επί μήνες. Σύμφωνα με τον δικηγόρο και πρόεδρο της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Ηρακλείου, η διαδικασία αυτή δύναται να ολοκληρωθεί μέσα σε 7 ημέρες, δεν αφορά όμως όλα τα ακίνητα, καθώς έχουν τεθεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αφορά τις μεταβιβάσεις μόνο για αγοραπολισίες και με την προϋπόθεση ότι είναι σωστά δηλωμένο το ακίνητο όσον αφορά την έκτασή του στο ε9 και επίσης ο τίτλος με τον οποίο είχε αποκτήσει το συμβόλαιο ο πολιτής γράφει τη σωστή έκταση, τη σωστή σημερινή πραγματική έκταση του ακινήτου. Αφορά μόνο αυτές τις περιπτώσεις αγοραπολισίας. Δηλαδή, εάν κάποιος θέλει να πουλήσει ένα ακίνητο και ο τίτλος θέλει διορθώσεις, πρέπει να ακολουθήσει την παραδοσιακή μέθοδο με τη χειρόγραφη δήλωση στην εφορία, όπως το ίδιο πρέπει να κάνει και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις μεταβιβάσεων ακινήτων. Ακίνητα που εντοπίζουν θέματα είτε με τα δηλωμένα τετραγωνικά τους είτε με το κτηματολόγιο δεν θα μπορούν να μεταβιβαστούν με αυτή τη διαδικασία, επισήμανε ο κ. Σαράπογλου, που πρόσθεσε ότι όπως έχει αποτυπωθεί, η διαδικασία με το χειρόγραφο τρόπο απαιτεί διεκπαιρέωση διαδικασιών που διαρκούν επί 4 τουλάχιστον μήνες. Πιστεύω ότι ένα 20-30% των πωλήσεων θα μπορούν να γίνουν με τη σύντομη διαδικασία. Γιατί όλες οι υπόλοιπες θα έχουν κάποια προβλήματα στους τίτλους ή στα ε9 που θα θέλουν διορθώσεις και οι οποίες για να γίνουν απαιτούν χρόνο και μετά θα πρέπει να κινηθεί ο αγοραστής για να γίνει το συμβόλαιο δηλαδή με την παραδοσιακή διαδικασία που αυτή τη στιγμή η διεκπαιρέωσή της στην εφορία παίρνει ένα τετράμινο περίπου. Πάντως, όπως επισήμανε, η νέα διαδικασία που αποκαλείται και Express κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, οδηγώντας τη δημόσια διοίκηση και τις λειτουργίες της σε μια εξομάλυνση των προβλημάτων που συνοδεύουν τέτοιες διαδικασίες, που σε άλλες ναι μεν χώρες λύνονται μέσα σε λίγα λεπτά. Στην Ελλάδα, ωστόσο, έχουν ακόμη ως βάση τον παραδοσιακό τρόπο άσκησης της δημόσιας διοίκησης, που απαιτεί μεγάλη αναμονή. Οπωσδήποτε είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση το να αρχίσει κάτι να αλλάζει. Να μπορεί να κινηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα και όταν λέμε σύντομο χρονικό διάστημα επειδή απαιτείται χρόνος να μαζευτούν τα πιστοποιητικά, τα ε9, να υπάρχει η βεβαίωση του 4495 από το μηχανικό για να διαπιστώσει ο συμβολιογράφος ότι όλα είναι σωστά, εκτιμώ ότι ο χρόνος που θα απαιτείται για να συνταχθεί ένα συμβόλαιο με την γρήγορη καινούρια μέθοδο ας το πούμε είναι γύρω στις 7 μέρες.